Δήμαρχε, δώστε μας λίγο την εικόνα στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, γιατί έχουμε έντονες βροχοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα τα προβλήματα. Τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή? Ναι κύριε Κώτα, πραγματικά η σημερινή μέρα δεν εξημέρωσε καλή μέρα για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έρχονται να προστεθούν στα προβλήματα που δημιούργησε η συνεχή και δυνατή βροχόπτωση που συνέβη πριν από 8 μέρες στο Δήμο Εμμανουήλ Παπάκη, για την οποία εχθές κηρυχθήκαμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ολόκληρος ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, όλα τα δημοτικά του διαμερίσματα, καθώς επλήγει όλος ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά πραγματικά. Έρχεται και η σημερινή βροχόπτωση, η οποία είναι ασταμάτητη από τις 2 η ώρα το πρωί. Εμείς ως μηχανισμός από τις 5 κάναμε παρεμβάσεις, γιατί το περιμέναμε αυτό και ήμασταν έτοιμοι. Ωστόσο, η δυνατότητα που έχει το αποστραγγιστικό δίκτυο του Δήμου έχει φτάσει στα όρια του. Η οποιαδήποτε ποσότητα νερό που πέφτει σήμερα από την βροχή δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί από το αποστραγγιστικό μας δίκτυο, και έτσι δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα εκτός από αυτά που μας είχε δημιουργήσει πριν από μια εβδομάδα η μια μεγάλη πραγματικά βροχόπτωση που καταγράφηκε από όλους μας. Πού έχουμε προβλήματα, Δήμαρχε, στο Δήμο σας, ποιες περιοχές? Έχουμε στις γνωστές περιοχές την διάβαση του Νεοσουλίου. Εκεί υπάρχουν 2 μηχανήματα του Δήμου. Υπάρχει στην περιοχή του Κεθής στο Νέο Σκοπό. Και φυσικά όλα αυτά τα νερά καταλήγουν στην βάλτα του Ψυγικού, της Μεσοκόμης, του Παραλιμνίου και του Πεθελινού. Κυρίως έχουμε προβλήματα σε αυτές τις περιοχές και φυσικά ξέχασα να σας πω ότι έχουμε σοβαρότητα πρόβλημα στην οδό που συνδέει τον Δήμο Σερών με το δημοτικό μας διαμέρισμα στο Νεοχώρι. Εκεί υπάρχει υπερχείληση ενός αρδευτικού δικτύου, ενός αρδευτικού καναλιού, συγγνώμη, και ο δρόμος έχει κλείσει από τις 5 η ώρα το πρωί. Και φυσικά και στο ρέμα του Αγίου Ιωάννου, το οποίο έχει πλημμυρίσει σε ένα σημείο του στην γέφυρα του ΟΣΕ στο Νεοχώρι. Υπάρχουν πολλά και έντονα προβλήματα, καθώς επαναλαμβάνω, εάν την προηγούμενη φορά το νερό ήταν πάρα πολύ, είχαμε ως σύμμαχο το γεγονός ότι η γη είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει μεγάλο όγκο υδάτων. Αυτή τη στιγμή με κορεσμένη γη δεν δίνεται η δυνατότητα. Οι παραμικρές ποσότητες νερού, οι οποίες και αυτή τη φορά δεν είναι μικρές, γιατί βρέχει ακατάπαυστα αρκετές ώρες, φυσικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει υπερχείληση πολλών αποστραγγιστικών τάφων. Αποφασίσατε να κλείσετε και το σχολείο του Νεοχωρίου? Ναι, αυτό έγινε κυρίως από το πρωί, από τις 5, εγώ και συνεργάτης μου που βλέπαμε την κατάσταση, βλέπαμε ότι από το αρδευτικό δίκτυο των Σερών ήταν αδύνατη η πρόσβαση τόσο των δασκάλων, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει δρομολόγιο από το αστικό κτέλ και να μεταφερθούν τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Μονόβρησης στο Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου. Υπήρχε κλειστός δρόμος και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία και στο να πάνε τα παιδιά προς το σχολείο. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.